Η διδασκαλία της στρατιώτικης γλωσσικής μορφής του Σουφλίου ξεκινάει να διδάσκεται στο τμήμα Ελληνικής Φιλολογίας του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου Θράκης με πρωτοβουλία της Κοσμήτωρας της Σχολής, κυρίας Πανελόπη Καμπάκη Βουγιουκλή, την οποία καλησπερίζουμε αμέσως τώρα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του TV Ροδόπη Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Κυρία Καμπάκη, να σας καλησπερίσουμε. Καλησπέρα. Καλησπέρα σε εσάς και στους τηλεθεατές σας. Εξαιρετική εξέλιξη αυτή όσον αφορά τα σουφλιώτικα ως μάθημα επιλογής στο Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο Θράκης, μια δική σας πρωτοβουλία που εν τέλει γίνεται πραγματικότητα. Να σας δώσουμε το λόγο να μας μιλήσετε περαιτέρω για αυτό. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Είναι η πρώτη φορά που μιλάω έτσι ζωντανά, δηλαδή με εικόνα. Έχω πει αρκετά πράγματα γραπτά και χαίρομαι πάρα πολύ. Λοιπόν, αυτό ήταν, αρχικά ήταν να ξεκινήσει πέρυσι για τα 100 χρόνια της ενσωμάτωσης της Θράκης. Αλλά όπως ξέρετε, τα πράγματα δεν πήγαν καθόλου καλά για τις γιορτές μας, για τις εκδηλώσεις μας, για τις εφετειακές. Οπότε το αφήσαμε για φέτος. Αλλά και φέτος ο κορονοϊός πάλι κάνει τα ίδια. Οπότε σκεφτήκαμε ότι πρέπει να γίνει. Ποιες είναι και αυτές οι συνθήκες, δηλαδή της τηλεδιδασκαλίας. Η επιλογή λοιπόν της σουφλιώτικης γλωσσικής μορφής έγινε επειδή το σουφλί έχει πάρα πολύ δουλειά πάνω σε αυτό το θέμα. Υπάρχει ένα εξαιρετικό λεξικό από έναν γλωσσολόγο, τον Ιερομόναχο Κερανούδη, που είναι πραγματικά με τις μοντέρνες επιταγές της γλωσσολογίας. Και φυσικά πάρα πολύ δουλειά από ανθρώπους που δεν είναι ειδικοί γλωσσολόγοι. Και έχουμε και πολλούς δασκάλους, οι οποίοι μιλάνε το ίδιο και θα μας βοηθήσουν να γίνει η διδασκαλία του. Γι' αυτό το λόγο έγινε η επιλογή του σουφλιώτικου. Θα έχουμε όμως και εξαιρετικοί. Θα έχουμε και άλλες αργότερα. Δεν είναι μόνο το σουφλί. Μάλιστα. Πόσο εύκολη ή δύσκολη είναι η διδασκαλία μιας προφορικής μορφής γλώσσας, κυρία Καμπάκη? Είναι. Είναι δύσκολη, γιατί δεν υπάρχουν γραπτά κείμενα στα οποία μπορείς να βασιστείς. Και γι' αυτό ένα κομμάτι της δουλειάς μας είναι και το ερευνητικό. Δηλαδή να δούμε πώς θα γίνει η ατυποποίηση της γραφής. Αυτό μου ζητάνε ακόμη και φίλοι Πόντι, οι οποίοι σε ποντιακή έχουν γίνει πάρα πολλά πράγματα. Παρ' όλα αυτά και η ποντιακή έχει κενά. Λοιπόν, σκεφτόμαστε να προσπαθήσουμε να κάνουμε και μια τυποποίηση με αυτά τα μαθήματα, τα οποία θα γνωστοποιήσουμε σιγά σιγά στους στρατιώτες μέσω από τις ιστοσελίδες, οι οποίες ειδήσει εμπαρόδο κάνουν φοβερή δουλειά οι ιστοσελίδες. Φοβερή δουλειά κάνουν οι ιστοσελίδες, για να μπορέσουμε ας πούμε, να βάλουμε αυτά τα 3-4 μικρά συμβολάκια στην ορθογραφία, στο αλφάβητό μας και να μπορούν να αποδίδουν και την προφορική μορφή. Φυσικά, ο προφορικός λόγος πρέπει να διδάσκεται ζωντανά. Δεν είναι το μάθημα από το γραπτό λόγο, δεν γίνεται αυτό. Γι' αυτό και εμείς κάνουμε αυτά τα μαθήματα για να μπορέσουμε να δείξουμε αυτές τις ιδιαιτερότητες της προφοράς στρατιώτικης διαλέκτου και στους διδυτές μας. Και μετά αυτοί να γίνουν οι πολλαπλασιαστές, να διδάξουν και αυτοί. Έτσι νομίζω ότι έτσι γίνονται όλες οι διδασκαλίες των γλωσσών και φυσικά και μιας προφορικής γλώσσας η οποία σιγά σιγά θα καταγραφεί και αυτή είμαι σίγουρη. Ήδη γίνονται προσπάθειες, ξέρετε, στο διαδίκτυο. Κάνουν πολύ ωραία πράγματα τα παιδιά. Προσπαθούν και ο Θρακιώτης και το Republic of Σιλαγανή και το Σαφλή Χουριό. Δηλαδή, πάρα πολλά πράγματα φτιάχνουν τα παιδιά. Είναι μορφωμένα παιδιά πλέον. Έτσι, ξέρουν καλά πράγματα και δουλεύουν. Μάλιστα. Πώς έχουν διατηρηθεί μέχρι και σήμερα αναλύωτα τα θρακικά ιδιώματα? Πρώτα είναι, υπάρχουν αυτοί οι νόμοι του Μπάρτολη που λέμε, οι οποίοι είναι όπως οι παροιμίες μας. Το οργό και χάρη να έχει. Ακριβώς είναι και η νόμη του Μπάρτολη, ο οποίος λέει: όταν μια περιοχή είναι απομονωμένη, τότε διατηρούνται περισσότερα τα στοιχεία. Υπάρχει όμως και ο αντίστροφος νόμος, ο οποίος λέει: όταν μια περιοχή είναι απομονωμένη, προσπαθεί να αλλάξει αυτά που έχει, για να μην μοιάζει με τους άλλους με τους οποίους δεν έρχεται σε επαφή. Με τους οποίους ήταν κάποτε σε επαφή. Δηλαδή υπάρχουν πάντα. Ή λένε, ας πούμε, οι παλιότερες κτίσεις της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας διατηρούσαν πιο πολλά αρχαϊκά στοιχεία από τα λατινικά, όπως είναι τα ρωμανικά. Απ' την άλλη μεριά όμως, επειδή έρχονται σε επαφή με άλλες γλώσσες, έχουν πολλά πιο διατηρηστικά στοιχεία. Εγώ νομίζω ότι στο Σουφλί ισχύουν όλα αυτά. Απ' την μια μεριά, επειδή είναι απομονωμένο κατά κάποιο τρόπο, διατήρησε τα στοιχεία που είχε και επίσης ήταν οι άνθρωποι οι οποίοι θέλησαν να τα κρατήσουν αυτά, γιατί είναι και αυτό πολύ σημαντικό, δηλαδή να θέλω να το κρατήσω. Έτσι είναι πάρα πολύ σημαντικό. Τα τελευταία όμως χρόνια, ειδικά οι φιλόλογοι, γιατί οι φιλόλογοι φταίνε γι' αυτό, δεν θέλαν τα παιδιά να μιλάνε τα σουφλιώτικα ή οποιαδήποτε άλλη διάλεκτο, επειδή θεωρούσαν ότι αυτό τους στερείς από την καλή κατάκτηση της νέας ελληνικής. Είναι πολύ μεγάλο λάθος. Δηλαδή πώς ένα παιδί το βάζουμε να μάθει αγγλικά
και δεν μπορεί να μάθει σουφλιώτικα από τη γιαγιά του. Δεν του κατάλαβα δηλαδή. Για ποιο λόγο. Έτσι δεν ισχύει αυτό. Είναι μεγάλο λάθος. Οπότε άρχισε σιγά σιγά να τροφεί για τους νεότερους. Όμως πάλι η επιμονή των ανθρώπων νομίζω ότι μπορεί να το ξαναφέρει αυτό το πράγμα. Και υπάρχουν δάσκαλοι, και ένας από αυτούς θα είναι και μαζί μας στα μαθήματα, ο οποίος συντάξει μέσα τα παιδιά τα ενθαρρύνει να μιλάνε θρακιώτικα στο σχολείο. Σουφλιώτικα δηλαδή. Μάλιστα. Πότε θα ξεκινήσει να διδάσκεται αυτό στο τμήμα της φιλολογίας, πότε θα ξεκινήσει πάντα να υπάρχει αυτό. Πάντα λέμε, θεού θέλοντος και καιρού επιτρέποντος και κορονοϊού επιτρέποντος, άλλωστε θα είναι διαδικτυακά τα μαθήματα, θα τα κάνουμε γύρω στον Απρίλιο αυτά τα μαθήματα. Μάλιστα, πάρα πολύ ωραία. Δηλαδή, πρώτα, θα γίνει πρώτα μια πολύ καλή, τα τελευταία χρόνια η διαλεκτολογία διδάσκεται με έμφαση στα θρακιώτικα. Δηλαδή ξεκίνησα μια γενική διαλεκτολογία, όπου δίδασκα όλα τα ιδιώματα της νέας ελληνικής με τα γενικά χαρακτηριστικά. Τώρα θα τα κάνω πάρα πολύ γρήγορα και δίνω πιο πολύ στα παιδιά θρακιώτικα και σαμοθρακιώτικα, τα οποία έχουν φοβερό ενδιαφέρον επίσης. Εξαιρετικά. Εξαιρετικά. Φαντάζομαι. Οπότε, και... Έχουν κάνει πολλή δουλειά τα παιδιά, ξέρετε. Mm-hmm. Έχουν κάνει εργασίες, έχουν και επεγγραφές. Έχουμε πάρα πολύ υλικό μαζί με τους φοιτητές μας. Πάρα πολύ υλικό. Οπότε μπορεί να έρθουν και άλλοι φοιτητές που το έχουν περάσει το μάθημα, γιατί θα δώσουμε την ευκαιρία αυτή να το κάνουμε αν θέλουμε. Πάρα πολύ ωραία. Και να δούμε πότε θα πάει το μάθημα διαδικτυακά. Θα είναι 4-3 ώρα, ήθελα να πω μόνο. Mm-hmm. Θα είναι μόνο 4-3 ώρα, θα είναι πολύ αρχικά. Θα δοθεί έμφαση στην προφορά, στον προφορικό λόγο και κάποια στοιχεία τα οποία θα έχουν μάθει τα παιδιά εκ των προτέρων, βέβαια, ποια είναι τα χαρακτηριστικά των ιδιωμάτων. Εξαιρετικά. Να μιλήσουμε τώρα και για τις δράσεις του τμήματος, τις διαδικτυακές. Αν έχετε προγραμματίσει κάποια δράση για το επόμενο χρονικό διάστημα. Νομίζω ότι προσπαθούμε να μην μένουμε έτσι χωρίς δράσεις και εκδηλώσεις. Έχουμε το colloquium και του Δημοτικού της Ελληνικής Φιλολογίας, το οποίο λειτουργεί ανελιπώς εδώ και αρκετά χρόνια, και έχουμε και το colloquium της γλωσσολογίας. Και μάλιστα αυτό το μήνα, τον Φεβρουάριο, θα έχουμε μια κυρία από το Λεξικό της Ακαδημίας Αθηνών που θα μιλήσει και αυτή για διαλέκτους και ιδιώματα. Okay, δηλαδή, φέτος είχαμε μια τιμητική των διαλέκτων και των ιδιωμάτων, γιατί είχαμε και την κυρία Μαρίνα Τζακώστα, η οποία μίλησε για το ιδίωμα της κριτικής διαλέκτου και όπως θα διδάσκει αυτή κάτω στην Κρήτη. Γιατί δεν είμαστε οι πρώτοι που διδάσκουμε διάλεκτο. Πρώτος ήταν ο κύριος Πετρόπουλος, πρέπει να το πω αυτό, στο Ποντιακά, στο Παρεξηνίων. Δεύτερη ήταν η κυρία Τζακώστα στα κριτικά και εμείς είμαστε τρίτοι εδώ. Μάλιστα, πέρα που ερχόμαστε. Εξαιρετικά. Έτσι. Εξαιρετικά. Αποδίδουμε... Οπότε έχουμε αυτά. Το Ιστορίας και Εθνολογίας έχει πάρα πολλές εκδηλώσεις λόγω και της ιδιαιτερότητας της χρονιάς φέτος που είναι τα ιστορικά. Και των Παρευξηνίων έχει επίσης και αυτό εκδηλώσεις. Έκανε ένα εξαιρετικό συνέδριο με τον Καζαντζάκη και έπονται εκδηλώσεις. Εγώ ως κοσμητεία φέτος οργανώνω μια ημερίδα με θέμα η ελληνική γλώσσα στην Επανάσταση του 1821, όπου θα έχουμε πάρα πολλές εισηγήσεις, γιατί ήδη βλέπω ότι πολύ ενδιαφέρον, γι' αυτό θα έχουμε πολλές, για την ελληνική γλώσσα την εποχή της Επανάστασης. Εξαιρετικά. Θα γίνει 28 Μαρτίου, 28 Μαρτίου το απόγευμα. Και θα είναι μια κανονική ημερίδα με εισηγήσεις και συζητήσεις. Εξαιρετικά. Θα το ανακοινώσουμε βέβαια. Εκείνες τις ημέρες σίγουρα θα ξαναέρθουμε σε επικοινωνία με εσάς για να ενημερώσουμε όλους όσους ενδιαφέρονται να την παρακολουθήσουν, γιατί έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον η μερίδα αυτή. Κυρία Καμπάκη, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ που ήσασταν κοντά μας. Εγώ σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε πάντα κοντά μας. Σας παρακολουθώ πάντα διαδικτυακά τις πολύ ενδιαφέρουσες εκπομπές που κάνετε και ειδικά που είστε κοντά στο τμήμα στο Πανεπιστήμιο. Να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε πολύ. Και του χρόνου καλύτερα. Γεια σας.